Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλο τον κόσμο που μας τίμησε απόψε με την παρουσία του. Ήταν μια βραδιά που μέσα από τον κόσμο πήραμε δύναμη και ενέργεια να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Όλη αυτή η προσπάθεια έχει πάρα πολύ αγώνα, κόπο, μελέτη και θυσίες, πάρα πολλές θυσίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο, από καρδιάς. Αισθάνομαι από ό,τι εισπράττουμε από τον κόσμο ότι οι κόποι μας ευωδόθηκαν, γιατί πραγματικά είχαμε πολύ κουραστεί, αλλά το κάνουμε, ό,τι κάνουμε το κάνουμε με χαρά. Έχουμε βραχνιάσει κιόλας από το πολύ τραγούδι. Ευτυχώς που έχουμε την Τζέννη και μας κάνει μαθήματα και μας καθοδηγεί όλους, και εμένα και τον Νίκο και τα παιδιά. Κάναμε ένα πρόγραμμα απρόβλεπτο όσο μπορούσαμε, γι' αυτό και δεν υπήρχε πρόγραμμα να μοιράσουμε στον κόσμο, για να υπάρχει πάντα μία έκπληξη. Μας αρέσει να κάνουμε πάρα πολλά είδη μαζί, να τα ανακατεύουμε, όλα τα είδη που αγαπάμε δηλαδή μέσα από την ψυχή μας, να τα κάνουμε μία μίξη. Αυτό που βλέπετε στη σκηνή είναι αυτό που βλέπετε που υπάρχει από πίσω. Είναι η φιλία, είναι η παρέα, είμαστε μια οικογένεια ουσιαστικά. Και απλά αυτό βγαίνουμε στη σκηνή μαζί, είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Λέω ότι όταν τραγουδούν, εγώ γλυκαίνω τον ήχο μου για χάρη τους, για να γίνομαι σαν χαλί να πατήσουν πάνω. Φύλαξε τα κρυμμένα, όσα λόγια σου πω. Φύλαξε τα κρυμμένα, μπορείς. Μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Μπορείς. Ήταν μια συνάντηση που έχει ξαναγίνει μεταξύ της Ζέννης Φραγκούλης και της Στέλλας Μαζωράκη. Μπήκανε μέσα και τα νέα παιδιά, η Equinox, που είναι πολύ ταλαντούχα, και φτιάξαμε αυτό το αποτέλεσμα. Ένα συνοθήλευμα μουσικών, κλασικών και μη, ροκ, μπαλάντες. Νομίζω ότι ευχαριστήθηκαν όλα τα γούστα απόψε. Σκοπεύουμε, μια που μπαίνει και το καλοκαίρι, να κάνουμε και άλλες εμφανίσεις. Και ο μόνος στόχος μας είναι να περνάμε καλά και να το μεταφέρουμε αυτό στους υπόλοιπους. Αυτή η συνεργασία σήμερα ήταν κάτι καινούργιο για μας. Έχουμε παίξει και σε διάφορα μέρη, κυρίως σε πιο νέα παιδιά της ηλικίας μας, αλλά γι' αυτό σήμερα ήταν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε και με πιο μεγάλους ανθρώπους, να δούμε λίγο, να ξεφύγουμε από το δικό μας. Πιστεύω ότι και εμείς πήραμε από με τους ανθρώπους που συνεργαστήκαμε και αυτοί από εμάς. Ήταν κάτι ωραίο, ήταν μια αλχημία. Φυσικά, επειδή συνεργαστήκαμε και με επαγγελματίες, μας λαμβάνουμε πράγματα και από αυτό. Ήταν μια καταπληκτική βραδιά, ένα μουσικό ταξίδι πανέμορφο. Ξεχάσαμε για λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας και εκείνο που πραγματικά προσωπικά με γεμίζει ικανοποίηση είναι όταν ανακαλύπτουμε συνέχεια τις τεράστιες πολιτιστικές δυνατότητες που έχει η πόλη μας και το διαπιστώσαμε και στην απόψινή βραδιά. Το επίπεδο της εκδήλωσης ήταν υψηλότατο. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές. Μετά το άγχος της προηγούμενης εβδομάδας των εκλογών, πιστεύω ότι ήρθε η βραδιά της χαλάρωσης. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία και να ευχαριστούμε από καρδιάς τη Λένα και την Τζέννη Φραγκούλη, τον Νίκο τον Ασπραδάκη,
τη Στέλλα, την Παπαδάκη, τα παιδιά που μας προσέφεραν πραγματικά μια υπέροχη βραδιά. Νομίζω ήταν μια καταπληκτική βραδιά. Η κυρία Μαστοράκη, η κυρία Φραγκούλη και τα υπόλοιπα παιδιά ήταν όπως πάντα εξαιρετικές. Εκπληκτικά ήταν και τα παιδιά, το σχήμα, τα λυκειόπαιδα, το Equinox ήταν καταπληκτικά. Μπορώ να πω ότι είμαι συγκινημένος σαν πρόεδρος κοινοπολιτεία, ως δημοτικός σύμβουλος και ως πολίτης αυτής της πόλης, γιατί όλα αυτά τα παιδιά κάνανε τα μουσικά τους βήματα στη μουσική σχολή του Δήμου μας. Γι' αυτό πρέπει με πάση θυσία και με κάθε τρόπο αυτή η μουσική σχολή να διατηρηθεί, να συνεχίσει, γιατί το έργο που είδαμε σήμερα νομίζω ότι οφείλεται και σε αυτό. Θεωρώ ότι απόψε ήταν ένα από τα πανέμορφα θεάματα που είχαμε στην Ιερά Πέτρα. Είναι εκπληκτικοί όλοι και η κυρία Φραγκούλη και η κόρη της νομίζω ότι είναι ανεπανάληπτες. Όλοι βέβαια ήταν πραγματικά το κάτι άλλο. Δεν περίμενα να δω τέτοιο ποιοτικό θέαμα στην Ιερά Πέτρα. Αξίζει τον κόπο και πραγματικά πρέπει να βοηθήσει το πολιτιστικό κομμάτι αυτός ο Δήμος πάρα πολύ, γιατί έχουμε πολιτισμό και πρέπει να τον αναδεικνύουμε.